Αντένες 936. centra.com.gr. Το ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. Με συνεχή ενημέρωση για όλα όσα συμβαίνουν τη στιγμή που συμβαίνουν. Συνδέσου με το μεγαλύτερο ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. centra.com.gr. Συνδέσου με την ενημέρωση. Γεια σας μέρα, τι κάνετε? Δόξα τω Θεώ. Εσείς πώς ήταν η επιστροφή σας? Αρκετά καλά θα μπορούσαμε να πούμε, δεδομένων των καταστάσεων. Για να δούμε λοιπόν σήμερα που έγιναν τα μαζικά τεστ και για τους εκπαιδευτικούς και για τα παιδιά γυμνασίων και ηλικίων για σας και του δημοτικού βεβαίως. Για το δημοτικό να πω ότι έχουμε την πληροφορία ότι με τα μαζικά τεστ σήμερα στο νομό Καστοριάς βρέθηκαν 10 εκπαιδευτικοί με COVID, 10 εκπαιδευτικοί με COVID, ενώ με COVID βρέθηκαν από τα self-test και 47 μαθητές της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης. Για δημοτικά λοιπόν και νηπιαγωγεία. Ο δικός σας τομέας, κύριε Βασιλιαδού? Μιλάμε για τα σημερινά κρούσματα, βέβαια. Ναι, γιατί για τα σημερινά. Ξέρετε ότι υπάρχουν κάποιοι που νοσούν από τις προηγούμενες μέρες, ναι, ναι. Δεν είναι υπολογισμένα στα νούμερα που σας λέω. Είναι σημερινά. 4 εκπαιδευτικοί καινούργοι. Πόσοι? 4. 4 εκπαιδευτικοί καινούργοι. Συν πόσους παλιούς έχουμε? Έχουμε γύρω στους 10 εκπαιδευτικούς. Γύρω στους 10, άρα συν 4 σήμερα. Ναι. Και από παιδιά? 33. 33 λοιπόν παιδιά σε γυμνάσια και λύκεια. Ναι. Είναι μια εικόνα η οποία σας ανησυχεί σε κάτι, κυρία Βασιλιάδου? Δείτε, ο αριθμός των τεστ που έχουν γίνει είναι πάρα πολύ μεγάλος, οπότε ήταν πάρα πολύ πιθανό να είχαμε αυτό τον αριθμό κρουσμάτων, αφού και στην περιοχή δίνει αρκετά κρούσματα αυτή τη στιγμή. Να ρωτήσω το εξής, με τα self-test που προμηθεύτηκαν τα παιδιά, οι γονείς τους, υπήρχε τελικά πρόβλημα, υπήρχαν παιδιά τα οποία δεν έκαναν self-test? Πολύ μικρό πρόβλημα, της κλίμακας κάτω των 10 παιδιών. Μισό λεπτάκι, είχατε και self-test στα σχολεία εσείς σήμερα? Ναι, βέβαια. Οι διευθυντές είχαν φροντίσει να έχουν self-test να δώσουν σε κάποιον γονέα, αν το επιθυμούσε. Ναι, πήγε κάποιος γονέας? Ναι, γύρω στους 10 γονείς. Γύρω στους 10 γονείς, λοιπόν, που δεν μπόρεσαν να βρουν τεστ στα φαρμακεία, γιατί υπήρχε θέμα και με τα φαρμακεία τις προηγούμενες μέρες. Μάλιστα. Τώρα, από εδώ και πέρα, παρακολουθείτε καθημερινά, βέβαια, γιατί τα τεστ τώρα πώς θα γίνονται ακριβώς, κύριε Βασιλιάδου? Σήμερα θα γίνει ένα ακόμη τεστ που θα δηλωθεί αύριο. Ναι. Για να πάνε τα παιδιά αύριο σχολείο και την Πέμπτη για να καταφέρουν τα παιδιά να πάνε την Παρασκευή σχολείο. Και μετά γυρνάμε κανονικά, κάνοντας τεστ τη Δευτέρα για να το πηγαίνουμε την Τρίτη στο σχολείο και αντίστοιχα την Πέμπτη για την Παρασκευή. Άρα λοιπόν ουσιαστικά είναι μια εβδομάδα γεμάτη τεστ για τα παιδιά, ώστε να γίνει όσο πιο μαλά η επιστροφή τους. Ναι, ναι. Γιατί φοβούνται, φαντάζομαι, όλοι αυτοί που αποφασίζουν ότι αυτή η εβδομάδα μπορεί να εκδιαλωθούν αρκετά κρούσματα λόγω των προηγούμενων ημερών. Αυτό ναι, καταλαβαίνουμε. Ναι. Κατανοείτε κι εσείς ότι αυτά τα 33 κρούσματα που σας είπα δεν δημιουργήθηκαν στο σχολείο. Ναι, ναι. Μα είναι βέβαιο ότι δεν δημιουργήθηκαν στο σχολείο. Ναι. Δημιουργήθηκαν κάπου αλλού έξω. Ωραία. Κυρία Βασιλιάδου, δεν ξέρω, δεν έχετε κι άλλο χρόνο βέβαια να είστε μαζί μας. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Είσαστε μαζί μας. Αντένες 936. centra.com.gr. Το ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. Με συνεχή ενημέρωση για όλα όσα συμβαίνουν τη στιγμή που συμβαίνουν. Συνδέσου με το μεγαλύτερο ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. centra.com.gr. Συνδέσου με την ενημέρωση.